Δήμαρχος είναι εδώ. Πού τονίζεται το επώνυμο? Γκάκας. Στον ναι. Γκάκας, ωραία. Δυσύλλαβο. Πού? Από η μάνα μου από την Αθήνα, ο πατέρας μου από τη Μαγνησία. Έχετε εκεί δυσύλλαβα. Θα έχουμε, μάλλον. Δεν ξέρω. Δεν το... Λοιπόν, είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού και σας έχω πει και άλλες φορές, χωρίς να έχω... Ποτέ δεν έχω πει καφέ ούτε με τον Δήμαρχο. Δηλαδή δεν τον ξέρω και ποιος είναι. Κάποιους ανθρώπους ξέρω, έχω μια αγάπη για το Χαλάνδρη γενικότερα. Στηρίζαμε την ΑΕ Χαλανδρίου πάρα πολλά χρόνια. Γίνεται μια ιδιαίτερη δουλειά στο Χαλάνδρη έτσι κι αλλιώς και σε ζητήματα τέτοια, αλλά και στα ζητήματα που αφορούν καθαρά στον πολιτισμό και την αντίληψη που έχουν για τον πολιτισμό. Δηλαδή δεν είναι σε μια λογική, κάνω μια συναυλία να μαζεύω πολύ κόσμο, να κόψω εισιτήρια και άντε πάμε. Και το θεατράκι, το φεστιβάλ της Ρεματιάς, νομίζω ότι πλέον γίνεται ένας πολύ ωραίος θεσμός με άποψη και αντίληψη. Αυτός είναι ο πρώτος μου καλεσμένος, ο κ. Γκάνας, και ο Αναστασάκης Γιάννης είναι ο καλλιτικός διευθυντής του Κρατικού Θέατρου Βόρειας Ελλάδας, Βόρειου Ελλάδος, τον οποίο ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά πάτε, ε. Καλά πάμε. Όλο ακούω καλά λόγια. Χαίρομαι. Στην Ελλάδα είναι λίγο δύσκολο να ακούς καλά λόγια, γιατί έχουμε μια βλακεία, λέμε μια κακία πάντα και μας χαλάει τη διάθεση. Προσπαθούμε πολύ, ο κόσμος είναι μαζί μας, γίνονται ωραίες παραστάσεις. Το αγαπάει το Κρατικό Θέατρο ο κόσμος. Το αγαπάει. Λοιπόν, να ξεκινήσω λίγο με το κομμάτι εδώ του Χαλανδρίου και μετά θα κάνουμε και κουβέντα να δείτε. Είμαστε και γνωστοί. Α, ναι, ωραία, εντάξει, μια χαρά. Πολύ ωραία. Χρόνια. Χρόνια. Ποια είναι η αντίληψη γενικώς, τώρα είδαμε και το ρεπορτάζ έτσι με τον Αλκίνο. Αυτό που λέει, η πολιτική του Δήμου στον πολιτισμό. Ωραία. Να μου την πείτε σε μια φράση. Σε μια φράση μόνο. Σε δύο φράσεις. Σε τρεις φράσεις. Εγώ σας άκουγα και λέγατε πολλές φράσεις που του δημοσιογράφους. Δημοσιογράφοι είναι λόγια του αέρα, ξέρετε. Ναι. Εμείς, ο σκοπός μας είναι το σύνθημά μας, ότι η απόλαυση της τέχνης αφορά όλους. Γι' αυτό, για το Φεστιβάλ της Ρεματιάς, αλλά και για τις άλλες δραστηριότητες, προσπαθούμε να έχουμε ελεύθερη είσοδο, οι καλλιτέχνες να αμείβονται. Σωστό. Οι νέοι καλλιτέχνες να αποκτήσουν βήμα έκφρασης, γι' αυτό κάνουμε υπέροχο 4 χρόνια το Our Festival, που είναι ένα μικρό εναλλακτικό φεστιβάλ μέσα στο Φεστιβάλ της Ρεματιάς. Έχουμε πενταπλασιάσει τον προϋπολογισμό του Δήμου για τα πολιτιστικά έξοδα. Μπορεί να ακούγεται προκλητικό, αλλά δεν νομίζω ότι είναι. Και επίσης, επειδή συνδυάζουμε το ελεύθερο των παραστάσεων με την προσφορά ειδών πρώτης ανάγκης και έχουμε μαζέψει πολύ σημαντικές ποσότητες σε είδη τέτοια και έχουμε ενισχύσει και τις δομές του Δήμου, τις κοινωνικές, αλλά και δομές φιλοξενίας προσφύγων. Και επίσης έχουμε ασχοληθεί πολύ όσο μπορούμε με την προσβασιμότητα για ανθρώπους που έχουν κάποια αναπηρία. Εμείς έχουμε βάλει εδώ να φτιάξουμε ένα graphics πίσω, το δώστερο ο Γιάννης που λέμε συνολικά. Αυτό που λέμε πρόσβαση για όλους. Ναι. Αυτό είναι αυτό το πλάνο δίνουμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή που βλέπετε στον αέρα και το θέμα που συζητάμε. Ναι, σε συνεργασία με την κίνηση καλλιτεχνών, με κίνηση αναπήρων καλλιτεχνών μάλλον, εδώ και 3 χρόνια κάναμε όσο γίνεται, γιατί είναι δύσκολο το περιβάλλον, προσβάσιμο το θέατρο της Ρεματιάς σε ανθρώπους και εμποδιζόμενα άτομα, σε ανθρώπους με αναπηρία, αξίδια κτλ. Και παραστάσεις σαν και αυτές που τις αυξάνουμε κάθε χρόνο, που είναι προσβάσιμες για κοφούς ή κοφές, ανθρώπους με προβλήματα όρασης, έχοντας ακουστική περιγραφή. Προσπαθούμε να και επενδύουμε σε αυτό το πράγμα. Γιατί είναι. Βγήκε ο κόσμος από τα σπίτια του. Βοήθησε δηλαδή επιτέλους να δούμε τους ανάπηρους στον δρόμο, τους πολίτες μας. Ναι, όχι στο βαθμό που θα περίμενε κανείς. Αλλά δίνει τα βήματα γίνονται. Αυτό, ναι. Αν δεν γίνει το πρώτο βήμα, δεν θα γίνουν και τα επόμενα. Δηλαδή είναι οι άνθρωποι αόρατοι εξαιτίας των πολιτικών της πολιτείας. Ναι, αλλά των πολιτικών της πολιτείας οι άνθρωποι είναι αόρατοι. Τα ποσοστά τους είναι τεράστια. Δηλαδή αυτό που ήξερα εγώ στην αρχή ήταν 10% οι άνθρωποι είναι αυτοί, αλλά με βάση ένα παρατηρητήριο που έχει δημιουργηθεί τώρα τελευταία, αν διευρυνθεί με τους οροθετικούς, με τους ανθρώπους που έχουν μικρότερου είδους προβλήματα, αλλά έχουν προβλήματα, φτάνει το 26%. Μιλάμε για πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων, οι οποίοι έχουν τα ίδια δικαιώματα με εμάς. Κύριε Στασάκη, πολισμός δεν είναι αυτό που συζητάμε τώρα. Και βέβαια, και μπράβο στο Σέργιο και στο Δήμο όχι, που το τρέχουν. Γιατί η δουλειά είναι πολλών ανθρώπων, δεν δική μου, ούτε και μόνο των εργαζόμενων. Ναι, και κυρίως της κίνησης αναπηρών καλλιτεχνών. Ναι.
προσπαθούμε και εμείς στη Θεσσαλονίκη πολύ σε αυτό το τομέα να είναι η πρόσβαση για τους ΑΜΕΑ εύκολη στα θέατρά μας, είναι η είσοδος δωρεάν για τους ΑΜΕΑ. Για το θέμα αυτό, με τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα ακοής, κουβεντιάζομαι φέτος για να βρούμε μια λύση για κάποιες παραστάσεις μας που μπορεί να τις παρακολουθήσουμε πια έτσι. Τι κάνουμε τώρα, Ορέστης, βλέπω εδώ. Θέατρο από τον Βορρά, σου έχει φτιάξει πολύ ωραίο graphics πίσω. Μάλιστα. Ο σκηνοθέτης. Ωραία. Καταλαβαίνει από τέχνη ο σκηνοθέτης. Ωραία, είστε Ευρυπίδη. Ένα πολύ σύγχρονο έργο. Σύγχρονο. Είναι γραμμένα 2.500 χρόνια πριν, αλλά μιλάνε για το σήμερα. Και είναι ένα ιδιαίτερο έργο γιατί γράφτηκε σε μια δύσκολη εποχή από τον Ευρυπίδη, στον Πελοποννησιακό πόλεμο, όπου ήθελε να ενοχλήσει λίγο τους πολίτες για να τους πει. Δεν είναι δημοκρατία αυτό που ζούμε, θέλει προστασία, θέλουν προστασία οι θεσμοί, πρέπει να κάνουμε κάτι, έρχεται η ήττα κτλ. Δεν τον άκουσαν, έφυγε μετά εξόριστο στην Πέλα και έγραψε τις Βάχες και πέθανε μετά από 2 χρόνια. Ενώ ο μύθος είναι ο μύθος του Ορέστη που ξέρουμε και της Ηλέκτρας που σκότωσαν την Κλειτερνίστρα και τον Αίγιστο, δεν είναι αυτό το μοναδικό θέμα του έργου, μιλάει για το θέμα του δικαίου και του αδίκου. Τι σημαίνει η παρουσία ή η απουσία των θεών, ποια είναι η ευθύνη προσωπική του καθένα μας. Στο Ευρυπίδη αυτό είναι πάντα κυρίαρχο, ότι ο άνθρωπος έχει ευθύνη των πραξεών του, δεν είναι απλώς το υποθεώ. Υπάρχει και προσωπική ευθύνη, ναι. Και αντανακλάται μέσα στο έργο και η ευθύνη της κοινωνίας. Βλέπω μια κοινωνία άτεκτη που θέλει να τιμωρήσει τα νέα παιδιά. Και εδώ έχουμε τρεις νέους. Τα παιδιά που βλέπετε είναι ο Πιλάδης, ο Ρέσης και η Ηλέκτρα. Ηθοποιοί μας ο Δημήτρης Μορφακίδης, ο Χρήστος Σιλιανού και η Άννα Κολιοπούλου. Τρεις νέους που προσπαθούν να κερδίσουν τη ζωή τους και να βρουν το δίκιο τους. Όλο αυτό μάλιστα σε ένα κείμενο το οποίο συχνά γέρνει και προς το κωμικό. Να σου πω, είσαι. Ναι. Δεν με ακούς. Τα λέω. Ευτυχώς τα ακούει οι θέατες. Όχι, θέλω να πω αυτό για το Σαλονικιός. Δηλαδή ότι είναι και το πάθος, ρε παιδί μου, για το κομμάτι αυτό της, του να κάνεις ιδιαίτερα πράγματα στην πόλη. Δηλαδή. Εντάξει. Γιατί δεν θα έκανες κάτι άλλο αν στην Πάντρα, ας πούμε, στο αντίστοιχο. Απλώς πριν από 3 χρόνια που βρέθηκα εκεί, αισθάνθηκα ότι είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή για το θέατρο. Είχα συναντήσει και είναι η πόλη μου. Ναι, είχαμε μιλήσει στο ραδιόφωνο. Είχαμε μιλήσει και ήθελα να σου το πω αυτό τώρα που δεν μας ακούνε από αυτού. Ξέρεις τι καλά λόγια είχα ακούσει για σένα. Τι, δηλαδή με τι. Πώς το λένε, παιδί μου, ότι να πετύχει ρε γάμο το θέλουμε. Όχι, αυτό είναι θέλαμε. Πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Και άμα σου βγαίνει κιόλα. Χαίρομαι. Κοίταξε, βγαίνει με πολλή δουλειά. Είναι ένα διοικητικό συμβούλιο που είναι άριστο Στυλιανού πρόεδρο που βοηθάει πολύ σε ό,τι κάνουμε. Η Μαρία Τσιμά που είναι αναπληρώτρια διευθύντρια και φίλη 35 χρόνια που δουλεύει και αυτή πολύ γι' αυτό. Οι εργαζόμενοι του θεάτρου με αυταπάρνηση τότε που πήγαμε το 2015 ήταν απλήρωτοι 3,5 μήνες. Ζόρια τότε, πολλά. Χρέη 9 εκατομμυρίων. Τώρα χρωστάμε 2 εκατομμύρια από τα 9. Γιατί με επιμονή αλλά και με τη βοήθεια του Υπουργείου Πολιτισμού και του Υπουργείου Οικονομικών τα παλιά χρέη σιγά σιγά φεύγουν. Η δουλειά που γίνεται, το κοινό που έρχεται, οι παραστάσεις που είναι καλές. Ναι, σκεφτήκαμε και την κοινωνία που ζούμε. Δηλαδή η θέση για τους ανέργους, 20 θέσεις σε κάθε παράσταση είναι δωρεάν και έχουν έρθει 17.000 άνθρωποι για να δουν θέατρο. Για τους ΑΜΕΑ επίσης. Βάλαμε Τετάρτη και Πέμπτη φθηνό εισιτήριο για να μπορεί ο κόσμος με 5 ευρώ να δει θέατρο και έτσι. Να σα πω κάτι για η Θεσσαλονίκη, εκτός από το κέντρο, εκτός από το κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος, χθες είχα, παραδείγματος χάρη εδώ, χθες υποθέσει, ήταν η Δήμητρα Γαλάνη και μιλάγαμε για την άλλη φοβερή δουλειά που γίνεται εκεί. Μιλάω για την ορχήστρα. Βέβαια. Που είναι από τις καλύτερες. Όχι Ελλάδας, από τις καλύτερες. Συνεργαζόμαστε πολύ στενά. Νομίζω ότι σε αυτή την πόλη όπου έχει εικαστικούς, ηθοποιούς, μουσικούς πάρα πολύ καλούς και θέλει κι άλλο ένα και δύο θέατρα ακόμα. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Γιατί, ακόμα. Γιατί είναι 1,5 εκατομμύριο κόσμος. Κοίταξε, εγώ έφυγα από Θεσσαλονίκη το 89, δεν ξέρω τη σχολή του κρατικού θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Έφυγα στην Αθήνα για να δω αν αντέχω να κάνω αυτή τη δουλειά. Γιατί είναι και δουλειά δύσκολη και ψυχολογικά ο ηθοποιός και ο σκηνοθέτης. Και να δω και αν έχει και δημιουργικό ενδιαφέρον. Άφησα την πόλη με την πειραματική σκηνή της τέχνης και το κρατικό. Ναι. Και κάποιες μικρές ομάδες παλεύαν να κάνουν κάτι. Όταν γύρισα μετά από 25 χρόνια περίπου, η πειραματική σκηνή της τέχνης δεν υπήρχε. Υπήρχε ως ομάδα, αλλά όχι με χώρο δικό της στο Αμαλία. Υπήρχε μόνο το κρατικό και ένα μικρό θεατράκι που ξεκίνησε, που κάνει παραγωγές, στο θέατρο ΤΑΦ. Οι μικρές ομάδες της πόλης είναι βραχίδιες. Και ο μεγάλος στίβος είναι η Αθήνα και έτσι τα παιδιά αυτά κατεβαίνουν στην Αθήνα και προσπαθούν. Ήθελα να ρωτήσω εδώ πέρα τώρα και τον αντιδήμαρχο του Χαλανδρίου. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι μια πόλη σαν το Χαλάνδρι που έχει και DNA δεν είναι πόλη ξενοδοχείο το Χαλάνδρι. Όπως άλλες πόλεις, γειτονιές, πώς λέμε, πόλεις. Θα μπορούσε να αντέξει και να μην κάνει
παρεμβάσεις καλοκαιρινού ή φθινοπορεινού χαρακτήρα, δηλαδή να έχει μια σκηνή ενδεχομένως. Ναι. Θα το είχε στο μυαλό σου, ότι θα μπορούσε να. Ήδη από το 16, τέλη του 15, αρχές του 16, αγοράσαμε ένα κτίριο 3.000 τετραγωνικών μέτρων περίπου, με σκοπό να το κάνουμε χώρο πολιτισμού, το Μουσείο Νόμπελ, το κτίριο Νόμπελ. Ήδη έχουμε προχωρήσει. Βέβαια, η γραφειοκρατία στο δημόσιο είναι κάτι αδιανόητο. Εντάξει. Δηλαδή, εγώ νόμιζα με το που πήραμε. Είναι παραστημένος του κράτους γι' αυτό. Και κόλλησε και τα μπλόκα. Με το που το αγοράσαμε και υπογράψαμε τα συμβόλαια, έκανα σχέδια για τον επόμενο χρόνο. Ακόμα τελειώνουμε τώρα τις μελέτες κτλ. Με σκοπό αυτό να γίνει ένας πολιτιστικός χώρος που θα έχει θέατρο, έχει θέατρο δηλαδή. Πινακοθήκη, ένας πλήρης πολιτιστικός χώρος. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε. Δεν είναι τρέλα. Καθόλου τρέλα δεν είναι. Είναι ωραίο. Καθόλου τρέλα. Ακόμα και μια μικρότερη αίθουσα των 100 θέσεων. Ναι. Θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε να εστιάσουν να έρθουν και να παρουσιάσουν. Παιδιά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και ζητώ συγγνώμη για τον περιορισμό του χρόνου. Μόνο να πω ότι παίζουμε Τετάρτη. Στην Ηλιούπολη, τον Ορέστη και Παρασκευή στο Γαλάτσι του Άλσου Ζωήκου. Δυστυχώς στην επαρχία δεν μπορούσαμε να πάμε. Μας πούλησαν. Το είχαμε κανονίσει, αλλά πήγανε στην Κύπρο. Δεν πειράζει όμως. Είμαστε κανονίσει στην Κύπρο και αυτό ήταν μεγάλο ταξίδι. Εγώ το πρόγραμμα της Γραμματείας δεν το λέω, είσαστε χορηγοί. Το λέμε. Εμείς και πολύ και για τους ανθρώπους της περιφέρειας να δείξουμε ότι γίνονται και ωραία πράγματα, να παίρνουν ιδέες, να κινείται η. Γίνονται και στη Θεσσαλονίκη, αυτό που σου είπα, υπάρχουν και μικρά θέματα. Θεσσαλονίκη δεν είναι περιφέρεια, Θεσσαλονίκη είναι κέντρο του κόσμου. Ωραία, ναι. Αλλά... Πάμε σε διαφημίσεις. Το ποδόσφαιρο επιστρέφει στην ΕΡΤ. Επιτέλους, μετά από χρόνια, ο θρύλος των Μπαλσόε Γιούρι Γκριγκαρόβιτς και πάλι στο Ηρώδιο. Σπάρτακος, 10 Οκτωβρίου στο Ηρώδιο. Λουθ Καζάλ, η πιο ερωτική φωνή της Μεσογείου, τραγουδάει για τον έρωτα και τη ζωή. 5η 20 Σεπτεμβρίου στο Ηρώδιο. Ο θρύλος των Μπαλσόη Γιούρι Γκριγκαρόβιτς παρουσιάζει το μπαλέτο των μπαλέτων 12 με 17 Οκτωβρίου στο Μέγαρο, η λίμνη των Κύκνων. Επιτέλους, μετά από χρόνια, ο θρύλος των Μπαλσόη Γιούρι Γκριγκαρόβιτς και πάλι στο Ηρώδιο. Σπάρτακος, 10 Οκτωβρίου στο Ηρώδιο. Απόψε στις 10, στην επόμενη μέρα με τον Σεραφείμ Κοτρότσο, ο νέος γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Κουρλέτης ανοίγει τα χαρτιά του στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Οι προτεραιότητες και τα σχέδια του νέου γραμματέα του κυβερνώντος κόμματος. Οι εκλογικές αναμετρήσεις το 2019, η οργανωτική ανασύνταξη του ΣΥΡΙΖΑ, η στάση της αντιπολίτευσης και τα περιθώρια συγκλήσεων με δυνάμεις της κεντροαριστεράς. Ο Πάνος Κουρλέτης απόψε στις 10. Καλεσμένος του Σεραφείμ Κοτρότσου στην επόμενη μέρα. Σεβόμαστε τις λέξεις. Αναγνωρίζουμε τον αντίκτυπο που έχουν στην κοινωνία και τις δράσεις που υποκινούν. Respect Words. Ένας κώδικας δεοντολογίας για την αντιμετώπιση της ρητορικής του μίσους. Μια εργαλειοθήκη για μια πιο ηθική δημοσιογραφία και λόγο που αρνείται τις διακρίσεις. Ένα κοινό πρόγραμμα δράσης και ευαισθητοποίησης 7 ραδιοτηλεοπτικών σταθμών στην Ευρώπη με τη συμμετοχή της ΕΡΤ. Respect Words. Γιατί οι πράξεις ξεκινούν από τις λέξεις. Η ραδιοτηλεόραση της τέχνης. Του πολιτισμού. Του αθλητισμού, της είδησης, της ιστορίας, των προσώπων. Είναι πάλι εδώ. Κάθε εβδομάδα δωρεάν για όλους. Ραδιοτηλεόραση ξανά. ΕΡΤ παντού.